Τρία που είναι μια πάρα πολύ 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 αγαπημένη και μιλάω φυσικά για τη Δέσποινα Μυραράκη. Τη συναντήσαμε στα γυρίσματα του Cash or Trash, έτσι, και τα οποία ξεκίνησαν χθες φυσικά, και μας μίλησε για κάτι το οποίο δεν έχει ξαναμιλήσει. Για πρώτη φορά λοιπόν μιλάει στην εκπομπή μας μετά την απώλεια, τη μεγάλη απώλεια που είχε φέτος, και μιλάμε φυσικά για την απώλεια του συζύγου της. Μιλάει για την απώλεια του συζύγου της, για τα συναισθήματά της και φυσικά για το Cash or Trash που έρχεται. Πάμε να το δούμε. Βρισκόμαστε εδώ στα γυρίσματα του Cash or Trash, μια από τις πιο ιδιαίτερες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Επιστρέφει με νέα επεισόδια. Είμαι εδώ για τα νέα επεισόδια. Είναι πάνω απ' όλα μεγάλη μου χαρά. Τιμή μου ούτως ή άλλως είναι, γιατί με έχει επιλέξει ο σταθμός και όλοι οι συνεργάτες και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Αλλά ότι ξεκινάμε το δεύτερο κύκλο του Cash or Trash, πιστεύω ότι αυτό είναι μοναδικό και για την ελληνική τηλεόραση. Γιατί? Διότι δεν είναι ένα συνηθισμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Είναι ένα format που έχει έρθει από το εξωτερικό, όπως ξέρουμε, το οποίο αυτή τη στιγμή χαίρει πολύ μεγάλης επιτυχίας στην Ευρώπη και πραγματικά νιώθω υπέροχα. Έχω και μια δίψα, μια πολύ μεγάλη χαρά, αλλά και ενδιαφέρον περισσότερο, γιατί τώρα έχω μάθει κι εγώ από τα προηγούμενα επεισόδια για να πάμε ακόμα καλύτερα. Τι έχετε ετοιμάσει? Υπάρχει κάτι καινούριο που θα δούμε στον δεύτερο κύκλο? Φυσικά έχουμε πάντα, ξεκινάμε ένα δεύτερο κύκλο με κάτι νέο. Το πρώτο νέο είναι ότι οι αγοραστές μας δεν είναι μόνο αυτοί που έχει αγαπήσει το τηλεοπτικό κοινό, αλλά έχουν προσθεθεί ακόμα 2-3, τους οποίους βέβαια αναλυτικά θα τους παρουσιάσουμε και θα τους μάθετε. Και βέβαια έρχονται γιορτές. Θα μας δείτε, θα μας απολαύσετε στα εορταστικά μας, χριστουγεννιάτικα και εορταστικά. Εδώ θα είμαστε. Ήρθε, Δέσποινα, το ξεκίνημα των γυρισμάτων την πιο κατάλληλη στιγμή για σένα? Ήταν. Και είναι, και το τονίζω αυτό, τα γυρίσματα του Cash or Trash. Το Cash or Trash το κάνω γιατί το αγαπώ. Έχει γίνει δικό μου και δεν θα μπορούσα να συνεχίσω τη ζωή μου αν τώρα δεν το έκανα. Αυτό τα λέει όλα. Είχες δηλώσει, Δέσποινα, ότι η απόφασή σου να παρουσιάσεις το Cash or Trash ήταν και παρότρινση μεγάλη του συζύγου σου. Ήταν παρότρινση μεγάλη του Γιάννη μου, γιατί αποφασίζαμε από κοινού τα πάντα και δεν θα μπορούσα να το είχα ξεκινήσει τότε αν δεν με είχε παροτρύνει και εκείνος και δεν είχε συνενέσει. Ήταν και μια δύσκολη περίοδος για μας και με παρότρινε πάρα πολύ και εγώ πάντα τον άκουγα και τον συμβουλευόμουν. Μια καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου στην Ελένη και στον Ετεοκλή, το νέο δίδυμο του πρωινού του Σταρ. Θα σας γνωρίσω και από κοντά, γνωριζόμαστε, θα έρθω, θα τα λέμε, θα τα πούμε. Εδώ είναι ο σταθμός μας. Καλή επιτυχία σε όλους μας για την νέα χειμερινή περίοδο. Τι ωραίος άνθρωπος, τι ωραία γυναίκα με το χαμόγελο πάντα. Θετική, γλυκιά, διάθετη.